Καλώς ήρθες στο φτιάξτο μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Με το σημερινό βίντεο λοιπόν συνεχίζουμε τα μαθήματα πλεξίματος και στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε μια αρκετά βασική τεχνική η οποία είναι το πώς θα πλέξουμε ποδαράκια. Σε προηγούμενα βίντεο άμα ανατρέξεις θα δεις ότι έχουμε αφιερώσει τα μαθήματά μας το πώς θα πλέξουμε άριχτα, αλυσίδες, μισόποδα και με το σημερινό μας πλεκτό θα σου μάθουμε πώς να πλέκεις ποδαράκι. Λοιπόν, το πλεκτό είναι 50 γραμμάρια και 55 μέτρα, 70% πολυακριλικό και 30% μαλλί. Πλέκεται για βελονάκι 6 με 7, το χρώμα του είναι αυτό το μπλε του ωκεανού 153, κάπα 687. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι όλα σα χρειάζεται να ξέρεις για το πλεκτό, για τη σύνθεσή του και τα πιο διαδικαστικά και θεωρητικά θα τα έλεγα. Οπότε θα μεταβώ κατευθείαν στο πρακτικό κομμάτι για το οποίο θα βρω την ακριθυνοματός μου. Εννοείται θα κάνω τον αρχικό μου κόμπο για να ρίξω γαϊτανάκι με αλυσίδες. Ό,τι έχουμε προαναφέρει στα προηγούμενα βίντεο για τον τρόπο που κρατάμε τη βελόνα, για τον τρόπο που κρατάμε το νήμα μας, δηλαδή πώς τοποθετείται στα δάχτυλά μας και την λειτουργία που εξυπηρετεί ο αντίχειρας και το μεσαίο δάχτυλο, εννοείται παραμένουν τα ίδια. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι θα μάθουμε να πλέκουμε ποδαράκι. Κάνω εγώ τις αλυσίδες μου που μπορώ να πω κιόλας ότι το βελονάκι νούμερο 6 που χρησιμοποιώ με το νήμα, με αυτό μια χαρά συνεργάζονται, μια χαρά με εξυπηρετεί και εμένα και οι αλυσίδες μου εδώ πέρα δεν είναι ούτε σφιχτές ούτε χαλαρές, νομίζω είναι το ιδανικό, πολύ όμορφο και το χρώμα του αυτό. Λοιπόν, πόσες αλυσίδες έχω κάνει για να τις μετρήσω? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ωραία, θα κάνω 3 επιπλέον αλυσίδες και για τις αλυσίδες βλέπεις, θα πάρω νήμα και εκεί πέρα που είναι ο γάντζος της βελόνας θα το τραβήξει μέσα από την θηλιά. Και έτσι πλέκουμε τις αλυσίδες. 3 επιπλέον αλυσίδες λοιπόν έχουμε πλέξει για το ύψος. Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τις βλέπεις και όλες τις αλυσίδες μας, ούτε σφιχτές είναι και ούτε χαλέρες, είναι τόσο όσο χρειάζεται. Λοιπόν, οι 3 πλέον αλυσίδες είναι για λόγους δομικούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα πλέξουμε το μισό ποδαράκι. Ήδη κάνω τον πρώτο πόντο για να τον δούμε μονάχα οπτικά και εννοείται στην πορεία θα σου εξηγήσω το πώς θα δημιουργούμε. Οπότε τώρα εστιάζω πιο πολύ στην οπτική δημιουργία για το ποδαράκι και εννοείται θα εξηγήσουμε και στην πορεία και τις οδηγίες που χρειάζεται να έχει ο καθένας στο μυαλό του για να πλέξει ποδαράκι. Οπότε βλέπουμε βήμα-βήμα πώς γίνεται. Και αφού ολοκληρώσαμε το πιο πρακτικό κομμάτι, αφού εστιάσαμε λίγο στην οπτική δημιουργία, πάμε να το εξηγήσουμε και με λόγια αυτό που είδαμε. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα και το φέρνω έξω. Έχω 3 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω νήμα και το περνάω πρώτα μέσα από τις 2 θηλιές. Έχω 2 θηλιές στο βελονάκι που απομένουν και παίρνω νήμα και τις περνάω μέσα από τις 2 θηλιές. Και έτσι δημιουργούμε το ποδαράκι μας. Οι 3 αλυσίδες που δημιουργήσαμε, οι 3 επιπλέον αλυσίδες που δημιουργήσαμε, στέκονται, αντιπροσωπεύουν ένα ποδαράκι. Στην πορεία πλέξαμε ένα δεύτερο ποδαράκι και τώρα εξηγήσαμε και το πώς θα πλέξουμε το τρίτο ποδαράκι. Πάμε να το δούμε ξανά. Έχω πάρει νήμα, έχω μπει στον πόντο. Έχω πάρει νήμα, το έχω φέρει έξω και έχω 3 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 επόμενες. Η διαδικασία πράγματι θυμίζει σαν να πλέκουμε
μισό ποδαράκι. Αλλά η διαφορά με το μισό ποδαράκι και με το ποδαράκι είναι ότι στο ποδαράκι, εκεί που έχω 3 θηλιές στο βελονάκι, είναι ότι παίρνω νήμα και το περνάω πρώτα μέσα από τις 2 θηλιές και μετά θα πάρω νήμα και θα το περάσω μέσα από τις 2 θηλιές που περισσεύουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και γρήγορη τεχνική, θα έλεγα. Να, δες το. Αυτό που έλεγα κιόλας νωρίτερα είναι ότι παίρνω το νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά μέσα από τις 2 επόμενες. Και συνεχίζω να πλέκω το ποδαράκι μου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω. 3 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 επόμενες. Πώς σου φαίνεται? Και δες το αποτέλεσμα που μας χαρίζει η δομή αυτή, η τεχνική βασικά. Αυτή μια πολύ όμορφη δομή. Και φτάνω έτσι στον τελευταίο πόντο που θα πλέξω ένα ποδαράκι. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την δεύτερη σειρά για την οποία θα κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος. Γυρίζω. Τραβάνουμε για να έχω. Και κάνω λοιπόν 3 αλυσίδες για το ύψος και ύστερα θα τοποθετήσω το βελονάκι μου ακριβώς κάτω από τη ράχη του πλεκτού μας και θα πλέξουμε πάλι ένα ποδαράκι. Να βλέπεις ότι υπάρχει το κενό ανάμεσα στα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς, αλλά υπάρχει και ένα μικρό κενάκι ακριβώς κάτω από τη ράχη. Σε εκείνο το μικρό κενάκι, εκεί θέλω να βάλεις το βελονάκι σου για να δούμε τι μοτίβο, τι σχέδιο θα μας χωρίσει η τοποθέτηση της βελόνας στο σημείο αυτό. Εγώ συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια. Α, μια κλωστή που θέλω να μείνει απ' έξω, αλλά θα τις κάνουμε το χατήρι. Συνεχίζω για να ολοκληρώσω το ποδαράκι. Για το επόμενο λοιπόν θα συνεχίσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία για να δούμε τι μοτίβο θα μας χαρίσει. Κιόλας παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, έλα, το φέρνω έξω, παίρνω νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά μέσα από τις 2 επόμενες. Έτσι πλέκουμε το ποδαράκι μας. Το βλέπετε η επαναληπτικότητα στο μοτίβο, πως φαίνεται η μετάβαση από τη μία σειρά στην άλλη. Θέλω να πω ότι το σχεδιάκι μας το προδίδει αυτό, αλλά λειτουργεί πάρα πολύ ωραία, πολύ γρήγορη η διαδικασία, ιδίως κιόλας όταν εξοικειωθούμε περισσότερο με την τεχνική αυτή. Οπότε εννοείται ότι ο καθένας πλέκει με τον δικό του ρυθμό. Οι πιο αρχάροι ίσως να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από τους λίγο πιο προχωρημένους. Ο καθένας με το ρυθμό του, ενώ ότι χρειάζεται συνεχή εξάσκηση και θέληση που πιστεύω ότι όλοι την έχουμε. Θα πλέξω λίγες περισσότερες σειρές για να δούμε ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Λοιπόν, λίγες σειρές έπλεξα για να δούμε ένα μικρό αποτέλεσμα για το πώς έχει δημιουργηθεί το πλεκτό έως αυτό το σημείο, τη δομή δηλαδή μας έχει χαρίσει. Και βλέπετε εδώ πέρα έχω το πλεκτό το οποίο δημιούργησα την προηγούμενη εβδομάδα με μισά ποδαράκια. Να δούμε την διαφορά ανάμεσα στα μισά ποδαράκια και στα ποδαράκια. Νομίζω υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή το πλεκτό που έχει πλεχτεί με ποδαράκια είναι λίγο πιο χαλαρό, πιο ελαστικό συγκριτικά με το πλεκτό που είχα μπροστά μου που έχει πλεχτεί με μισά ποδαράκια. Το πλεκτό που πλέκουμε σήμερα έχει, αυτό είναι λίγο πιο χαλαρό, έχει τα κενάκια του. Και αυτό το βίντεο λοιπόν ήταν αφιερωμένο για το πώς θα πλέξουμε ένα πλεκτό χρησιμοποιώντας την τεχνική για τα ποδαράκια. Ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο και βοηθητικό και θα χαρώ να το πούμε και στα επόμενα βιντεάκια μου. Φιλάκια πολλά, γεια σου!